Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στα τέλη Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που θα αφορούν τα καλά επαγγελματικά και οικιστικά ακίνητα, τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν και το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, σημείωσε χθες Τρίτη ο υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος, σημειώνοντας ότι το θέμα των πληστηριασμών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των θεσμών, αφού έχει καταστεί σαφές προς όλες τις πλευρές πως η τρίτη αξιολόγηση δεν θα κλείσει αν δεν ξεκινήσουν. Προβληματισμό έχει προκαλέσει από την άλλη πλευρά στην αγορά, η οποία φοβάται μια νέα υποχώρηση τιμών στα ακίνητα σε μια στιγμή που παρατηρούνται τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης. Χωρίς εκπλήξεις στο μέτωπο των τραπεζών, αναμένεται να προχωρήσει η τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, η οποία ξεκινάει σήμερα σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε συμβιβασμό σχετικά με τον έλεγχο της κεφαλαιακής επάρκειας των υλικών τραπεζών, μετά και το άνευ προηγουμένου σφυροκόπημα που δέχθηκαν οι μετοχές τους στο χρηματιστήριο. Με το Ταμείο να αποδέχεται τελικά ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να περάσουν μόνο από τεστ αντοχής, όπως όλες οι τράπεζες του Ευρωσυστήματος, χωρίς την διεξαγωγή επιπλέον ελέγχου του ενεργητικού τους. Στο μικροσκόπιο των δανειστών έχει μπει το επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, θέμα το οποίο θα απασχολεί στην επικείμενη συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας με τους δανειστές την επόμενη εβδομάδα. Ευρωπαίοι και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιέζουν να καταργηθεί το επίδομα των 500 ευρώ ανά τέκνο τον χρόνο στους τρίτεκνους και πολύτεκνους και να αντικατασταθεί με το επίδομα που παίρνουν οι οικογένειες με ένα και δύο παιδιά. Για να αποφύγει ένα τέτοιο ενδεχόμενο που θα πλήξει 230.000 οικογένειες, η ελληνική πλευρά πιθανότατα θα την προτείνει νέα πιο αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια με ταυτόχρονη επίσπευση των αντίμετρων από φέτος αντί του 2018. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο Τιμών και με 762,68 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,11% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.